πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Τη δικογραφία δεν την είχα εγώ, την είχε ο κύριος Κοντονής. Ναι. Γιατί αυτού ήταν αρμοδιότητα. Ναι. Βγαίνοντας έξω. Ναι. Καταρχήν αυτό που λένε δεν είχαμε δικαίωμα να λάβουμε γνώση είναι ψευδές. Θέλω να πω δηλαδή το ότι ενημερώθηκε ο Τσίπρας από τον κύριο Κοντονή και μέσω αυτών και εγώ. Ναι. Δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Όχι, είναι αλλά λέει, θα ο κύριος, για τη δήλωσή μου. Λέει ο κύριος Κακλαμάνης και ως αντιπρόεδρος της Βουλής, ναι, ότι εκεί συντελέστηκαν δύο παραβάσεις. Η μία ότι συσκεφθήκατε για το περιεχόμενο μιας πολύκρονης δικογραφίας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Η οποία έχει ολοκληρωθεί η δικογραφία, έτσι. Δεν ήταν σε εξέλιξη. Είχε πάει στη Βουλή. Είχε πάει. Δεν είχε πάει στη Βουλή. Στη Βουλή. Ακούστε, η δικογραφία έφυγε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Και πήγε στο γραφείο του κυρίου Κοντονή. Μάλιστα. Η συνάντηση, η σύσκεψη, όπως τη λένε, στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα, ναι, έγινε αφού είχε έρθει η δικογραφία στο Υπουργείο. Μάλιστα. Άρα είχε κλείσει από πλευράς δικαιοσύνης. Μπορείς όμως να έχει πάει στη Βουλή ως όφυλο. Την άλλη μέρα πήγε. Μάλιστα. Είπατε τρεις φορές δεν είχα γνώση της δικογραφίας της Νοβάρτης. Βεβαίως. Στο Μέγαρο Μαξίμου τι κάνατε με τα στοιχεία? Σας είπα, το έχω πει ήδη. Μας έκανε μια πολύ σύντομη ενημέρωση ο κύριος Κοντονής, ναι, τι περιέχει η δικογραφία. Τότε γιατί μιλήσατε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο, αν δεν είχατε. Γιατί αυτά, σας είπα, γιατί αυτά που μας είπε, ναι, παρέπεμπα στο μεγαλύτερο σκάνδαλο. Μάλιστα.